Με εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις προσέρχονται στη διαπραγμάτευση που ξεκινά την Τρίτη κυβέρνηση και δανειστές. Οι εκπρόσωποι των θεσμών έχουν ήδη διαμηνήσει ότι ο λογαριασμός του ασφαλιστικού δεν βγαίνει χωρίς μειώσεις συντάξεων και επεξεργάζονται σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε αποκλειστικά χθες στο Μέγκα τρία σενάρια. Είτε οριζόντια μείωση 6% σε όλες τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ, είτε μείωση 15% στις συντάξεις πάνω από τα 800 ευρώ, είτε μείωση πάνω από 30% για τις συντάξεις πάνω από τα 1000 ευρώ. Οι δανειστές επιμένουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει μέτρα 1,8 δις ευρώ από περικοπές και όχι από αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Κατ' επανάληψη, ο κύριος Κοστέλο έχει παρουσιάσει στην κυβέρνηση τις προτάσεις αυτές και κατ' επανάληψη η κυβέρνηση τις έχει απορρίψει. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος πάντως, με συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών, υποστηρίζει ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες μειώσεις στις συντάξεις. Μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, η Ντόρα Μπακογιάννη υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έχει φέρει σοβαρή πρόταση για το ασφαλιστικό και χαρακτήρισε γελοιότητες τις προτάσεις Κατρούγκαλου. Καμία πρόταση. Γι' αυτό δεν έγινε ο διάλογος. Κάτι γελοιότητες του Κατρούγκαλου, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι δεν θα κοπεί το ένα, δεν θα κοπεί το άλλο, δεν θα κοπεί το τρίτο και κόβονται όλα. Και κόβονται στον προϋπολογισμό. Και κόβονται στο ασφαλιστικό. Δηλαδή είναι η κοροϊδία. Θυμάστε το έξω η βάση του θανάτου και μέσα ψηφίζαμε τις βάσεις. Εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση Τσίπρα δεν υπάρχει. Στη Νέα Δημοκρατία πασχίζουν να κάνουν εκλογές εσωκομματικές. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Υπάρχει δυνατότητα να βγούμε από αυτή την κρίση και υπάρχουν ενδείξεις και σημάδια ότι μπορεί να τελειώσουμε με αυτό το μαγκανοπήγαδο. Οι δανειστές έχουν απορρίψει και την πρόταση της κυβέρνησης για το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς υποστηρίζουν πως αφενός δεν μειώνονται οι εισαγωγικοί μισθοί όπως έχουν ζητήσει, αφετέρου οι αυξήσεις δεν δίνονται με βάση την παραγωγικότητα, αλλά ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.